κόσμος, είναι ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός. Βρεθήκαμε σήμερα εδώ, αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας και της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, για να καταγγείλουμε την απαράδεκτη απόφαση της Σλοβενικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διοργανώσει αντικομμουνιστική διεθνή διάσκεψη, άλλη μία φιέστα, για να εξισώσει τον κομμουνισμό, τον σοσιαλισμό με τον ναζισμό και τον φασισμό, με πρόφαση εκδηλώσεις για τα θύματα των λεγόμενων ολοκληρωτικών καθεστώτων που θα λάβει η χώρα τον επόμενο μήνα υπό την αιγίδα της Σλοβενικής Προεδρίας. Καταγγείλαμε και απαιτήσαμε αυτή η πρωτοβουλία της Σλοβενικής Προεδρίας να ακυρωθεί πάραυτα. Σημειώσαμε ότι είναι ακόμη ένα βήμα στην αντικομμουνιστική κατρακύλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συλλογικότερα, που έρχεται να ακολουθήσει το αντικομμουνιστικό ψήφισμα του Σεπτεμβρίου του 2019, το οποίο εξίσων ακόμη περισσότερο φόρτωνε την ευθύνη για τη διεξαγωγή ακόμη και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στη Σοβιετική Ένωση και όχι στην Ναζιστική Γερμανία. Απαιτήσαμε να σταματήσει η εξίσωση του κομμουνισμού και του φασισμού, ο οποίος αποτελεί σήμερα το αναγκαίο συμπλήρωμα της αντιλαϊκής πολιτικής, η οποία εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έγινε φανερό και με την πανδημία του κορονοϊού, όπου όλες οι αστικές κυβερνήσεις ανεξαρτήτως χρώματος άφησαν έκθετους, εκτεθειμένους τους λαούς στην πανδημία, δεν προστάτευσαν το δικαίωμά τους στην υγεία και τη ζωή. Είναι άλλος ένας τρόπος για να εξισώσουν το ναζιστικό φασιστικό θηρίο, το οποίο ιτήθηκε από τη Σοβιετική Ένωση και τους λαούς της Ευρώπης, δίνοντας 20 εκατομμύρια θύματα, με εκείνους οι οποίοι πάλεψαν μέχρι το τέλος, δίνοντας ακόμα και τις ζωές τους, για να μην περάσει, να μην νικήσει ο φασισμός. Είναι άλλο ένα βήμα στην αντικομμουνιστική κατρακύλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το τελευταίο διάστημα, όπως έγινε με το αντικομμουνιστικό ψήφισμα του Σεπτέμβρη του 2019 του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο και καταγγείλαμε και παλέψαμε εναντίον του. Όλα αυτά τα σημειώσαμε στη συνάντηση που είχαμε με τον πρέσβη της Σλοβενίας. Απαιτήσαμε να μην διοργανωθεί, να αναβληθεί επαόριστον, να μην γίνει αυτή η επέσχυτη αντιστορική εκδήλωση που προετοιμάζουν, η οποία έχει στόχο συγκεκριμένο να προσπαθήσει να διαστρέψει, να διαστρεβλώσει την ιστορική αλήθεια, την ιστορική πείρα, να προσπαθήσει να ξεγράψει με βρώμικο μελάνι το γεγονός ότι τον φασισμό και τον ναζισμό τον τζάκισε ο κόκκινος στρατός, η Σοβιετική Ένωση και οι κομμουνιστές μαζί με τους λαούς του κόσμου, ιδιαίτερα σήμερα να προσπαθήσει να λιδωρήσει και να ξεγράψει από τη μνήμη των λαών τις τεράστιες κατακτήσεις που απολάμβαναν οι εργαζόμενοι στις σοσιαλιστικές χώρες, στη Σοβιετική Ένωση και στις υπόλοιπες χώρες, στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία, στο δικαίωμα στις διακοπές, πράγματα τα οποία σήμερα η καπιταλιστική κρίση και η πανδημία του κορονοϊού αποδεικνύουν ότι καμία κυβέρνηση αστική, οποιοδήποτε χρώματος και οποιοδήποτε κόμματος δεν μπορεί να εξασφαλίσει. Συνεχίζουμε την πάλη, ο αντικομμουνισμός δεν θα περάσει, θα κλιμακώσουμε αντίστοιχα, ο ελληνικός λαός έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να δώσει απάντηση σε όλους εκείνους που προσπαθούν με αντιστορικό και απαράδεκτο τρόπο να διαστρεβώσουν την ιστορία, να τον βάλουν στο χέρι, να τον πείσουν ότι ο μοναδικός δρόμος μπροστά είναι ο δρόμος της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, της φτώχειας, της μιζέριας, της εξαθλίωσης και των πολέμων. Δεν θα περάσουν τα σχέδιά τους, ο αντικομμουνισμός δεν θα περάσει, η πάλη των λαών θα τον σπάσει.